Χίλια ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που είστε σήμερα εδώ, εσείς που είστε. Μας τα χάλασε λίγο καιρός, περιμέναμε περισσότερο κόσμο, αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει, λίγοι και καλοί. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλους τους συντελεστές και τις τρεις χρονιές που ήταν στο Τιλίτ, που δήλωσαν την παρουσία τους, τους ηθοποιούς, τους μουσικούς, τους τεχνικούς, και την πρώτη και τη δεύτερη αλλά και την τρίτη χρονιά. Το επιτελείο είναι πολύ δυνατό, έχει εξελιχθεί το Τιλίτ κατά πολύ. Δεν έχει καμία σχέση με την πρώτη χρονιά, ούτε και τη δεύτερη. Κάθε χρόνο λοιπόν το αλλάζω το κείμενο, προσθέτω, αφαιρώ σκηνές, αλλάζω ρόλους, αλλάζω ηθοποιούς, αλλάζω μουσικούς, αλλάζω σκηνικά, αλλάζω τα πάντα, μόνο και μόνο για να μην κουράσει. Η ιστορία μπορεί να γίνει ακόμη και 10 και 15 και 20 χρόνια. Γιατί έχει να κάνει με τις διαδικτυακές σχέσεις, έχει να κάνει με το ίντερνετ. Που όλοι μας σήμερα έχουμε ίντερνετ. Πόσοι από εσάς έχουν Facebook? Για σηκώστε τα χέρια λοιπόν για να δω. Όλοι. Πόσοι έχετε φλερτάρει λοιπόν? Δεν το σήκωσε στο χέρι σου, συγγνώμη. Πόσοι έχετε φλερτάρει μέσα από το Facebook? Για σηκώστε το χέρι. Όλοι σχεδόν, και εσείς που δεν το λέτε. Λοιπόν, εσείς λοιπόν με εμπνεύσατε μέσα από το Messenger, μέσα από τα μηνύματα, μέσα από τις ιστορίες που έχω ακούσει από διάφορους διαδικτυακούς φίλους. Έπλασε λοιπόν αυτό το story που έχει και αλήθειες, αλλά έχει και ψέματα, εννοείται. Οι αλήθειες είναι κάποια στοιχεία της ζωής μου, κάποια στοιχεία της ψυχής μου. Τα ψέματα είναι όλη αυτή η ιστορία που με το σωματοκίνητο που ερωτεύτηκε και τα λοιπά, που εντάξει, είναι μυθοπλασία. Αυτό που έχω να πω είναι ότι το Delete ξεκίνησε από πέρυσι να γίνεται.